Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι Απόστολος Μακυριάδης. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Air Talks. Μεγάλη εβδομάδα αποφασίσαμε να μην κάνουμε πολιτική συζήτηση. Έχουμε όμως την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Δημόσιας Τηλεόρασης, της ΕΡΤ, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαυρεωτικής και Μεσογείας, τον κύριο Νικόλαο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Την πρόσκληση είναι χαρά μου. Είναι και εμάς δική μας πολύ μεγάλη χαρά που σας έχουμε εδώ. Άγιες μέρες να συζητήσουμε για πολλά από τα ζητήματα τα οποία μπορεί να απασχολούν όλους εμάς. Και βεβαίως και εσάς. Αναντήρητα. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τις Άγιες Μέρες του Πάσχα και να συζητήσουμε λίγο για το νόημα των ημερών. Ποιο είναι το νόημα της Ανάστασης για εμάς τους απλούς ανθρώπους? Καταρχάς είναι πολύ επιτυχές το ερώτημα. Γιατί μέσα σε όλη αυτή την υπερβολή των εορτασμών και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αλλοιώνεται το νόημα, είναι ανάγκη να το προσδιορίζουμε το νόημα. Νομίζω εγώ σε δύο επίπεδα θα μπορούσα να σας πω. Το ένα είναι ένα μήνυμα φως, χαράς και ζωής. Αυτό νομίζω μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Καθώς ζούμε σε έναν κόσμο που νιώθουμε σκοτισμένοι, με θλίψεις και με την απειλή του θανάτου δίπλα μας. Ζούμε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Έρχεται λοιπόν αυτή η γιορτή και μας δίνει το εντελώς αντίθετο. Μας δίνει μια ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μπορούμε να ζήσουμε όχι σαν ελπίδα, αλλά σαν προσωπική εμπειρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, αυτό απορρέει από κάτι πολύ πιο βασικό, το οποίο είναι η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Θα μπορούσε δηλαδή να ζούμε τη χαρά του Πάσχα χωρίς να σκαλίζουμε πολύ το πόσο πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Μάλιστα. Αλλά μέσα από τα ωραία έθιμα, μπορεί να πάμε και στην εκκλησία, μας αρέσει με τη λαμπάδα, με τα αυγά. Χαιρόμαστε. Ωραία είναι. Καλές αναμνήσεις βγαίνουν. Πιτάφιος, λουλούδια. Αυτό δεν έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος. Έχει ένα συναισθηματικό και ένα, ας το πω, μιας πολιτιστικής έκφρασης. Έχουμε ανάγκη να χαρούμε. Και είναι και ένα κοινό σημείο αναφοράς για εμάς τους Έλληνες, που έχουμε μια ελληνοορθόδοξη παράδοση. Γιατί πιάνομαι από αυτό που είπατε, δεν έχει σημασία ίσως πόσο πιστεύει κανείς. Έχει σημασία όμως ότι αυτό είναι ένα κληροδότημα από τους προηγούμενους. Και όπως και να το κάνουμε, περνάμε μαζί αυτές τις μέρες. Συνήθως με την οικογένειά μας, με τους φίλους μας. Και έχουμε όντως την ανάγκη όλοι εμείς να βρεθούμε μαζί και να γιορτάσουμε. Είναι και άνοιξη, να γιορτάσουμε την έννοια της Ανάστασης. Δηλαδή το ότι κάτι νέο γεννιέται, κάτι νέο έρχεται, κάτι διαφορετικό. Είπατε ότι δεν έχει τόσο σημασία το πόσο πιστεύουμε. Έχει. Βέβαια, μπορεί να γιορτάσει και ένας που δεν σκαλίζει πολύ τα της πίστης του. Βέβαια, αν μπορέσει να ανακαλύψει από μέσα του πίστη, Θεό, χαρά και την Ανάσταση, όχι ότι κάτι καινούριο έρχεται, κάτι ωραίο γίνεται, αλλά ο Χριστός ανασταίνεται και αυτό έχει οντολογικές συνέπειες και υπαρξιακές, πώς να το πω, διαστάσεις, τότε είναι άλλος ο τύπος του εορτασμού. Αλλά επειδή είπατε για τον κόσμο γενικά, είναι και αυτό που είπατε, είναι ελληνική γιορτή. Με το χορό, με το τραπέζι, με το αρνί, με την ποικιλία των εθίμων. Και το έχουμε ανάγκη, πώς να το κάνουμε. Ναι. Αλλά αν μπορέσει κανείς και λίγο να γυρίσει τα κουμπιά του και από την παράδοση να βγάλει και πίστη, πάνω στην οποία πατάν όλα αυτά τα έθιμα, τότε αυτός είναι διπλά κερδισμένος. Πολλαπλά μάλλον. Εσείς νιώθετε ότι με κάποιο τρόπο έχει στεγνώσει, να το πω έτσι, από πνευματικότητα η Ορθοδοξία για τον Έλληνα? Δηλαδή το ότι έχει γίνει μια συνήθεια το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, και ότι κάπου εκεί τελειώνει το πράγμα για μια μεγάλη πλειοψηφία. Εγώ θεωρώ ότι γενικά και στο σύγχρονο Έλληνα έχει πάυσει να υπάρχει η κουλτούρα της πίστεως, οι συγκινήσεις της πίστης. Παλαιότερα ήταν πιο μέσα στη ζωή η πίστη. Υπ' αυτήν την έννοια θα ονόμαζα ότι πνευματικά υπάρχει ένα κρύωμα. Και δυστυχώς μια απόσταση από αυτό που ονόμαζα προηγουμένως. Συγκινήσεις, το οποίο δεν το λέω ψυχολογικά, δεν έρχονται δάκρυα και τέτοια, όχι δεν μιλώ γι' αυτό, αλλά σαν ένας εσωτερικές κινήσεις. Ότι αρχίζεις να αναθεωρείς τη ζωή σου, να αποφασίζεις για καινούργια πράγματα, να σου έρχεται ενθουσιασμός δημιουργίας, να σκαλίζεις αυτά τα οποία είναι αθέατα και δυσπρόσιτα, όπως είναι το μυστήριο του Θεού, πέραν από φιλοσοφικούς στοχασμούς, υπαρξιακά να μετέχεις αυτό. Αυτό είναι, φυσικά, αυτό είναι κάτι μοναδικό. Επιτρέψτε μου την ερώτηση. Η πίστη είναι η αφετηρία ή είναι η κατάληξη? Υπάρχει πίστη που είναι κυρίως αφετηρία.
Δηλαδή υπάρχει και πίστη που είναι, ας το πω, χάρις. Δηλαδή υπάρχει το έλασον στοιχείο, το μικρό, το ξεκίνημα, και υπάρχει μετά, όπως σε όλες τις αρετές συμβαίνει αυτό το πράγμα, και μετά υπάρχει ένας καταιγισμός εμπειρίας πλέον, ή χάριτος που το λέμε εμείς στην εκκλησιαστική γλώσσα, που αυτό είναι το μείζον. Αλλά εγώ θα το δεχόμουν ότι είναι ένα ξεκίνημα η πίστη. Και είναι πολύ βασικό πράγμα να πιστεύεις, και πάρα πολύ δυνατό. Αλλά είναι δυστυχώς αποτυχία το γεγονός ότι έχουμε ξεκοπεί από τις εμπειρίες της πίστεως. Δηλαδή, στο μυαλό το δικό μας, η θρησκεία, η εκκλησία, η πίστη, είναι κάτι που έχει να κάνει με σύμβολα, με όριστα πράγματα, με απόμακρα, με αμφίβολα, με φαντασίες. Με κανόνες, ίσως. Με κανόνες, με ανελευθερία, με συντηρητισμό, ναι, ναι. Με κάλυψη της ανασφάλειας και της φοβίας μας. Κρίμα. Είναι, είναι θρησκευτικό κατασκεύασμα. Δεν ήταν αυτό στους προγόνους μας βασικά. Δεν είναι αυτό η πίστη σε αυτούς που γράψαν τους κανόνες, που γράψαν την λατρεία, που φτιάξαν όλο αυτό το πλαίσιο μέσα στην πορεία της ιστορίας, αυτό που και εμείς σήμερα ζούμε. Επειδή μιλάμε για τους κανόνες, είναι μεγάλη εβδομάδα, οι άνθρωποι συνήθως νηστεύουν. Αν ερχόταν κάποιος σας έλεγε, εγώ πιστεύω βαθιά, αλλά δεν νήστευσα, γιατί δεν είναι ένας κανόνας τον οποίο εγώ θέλω να υπακούσω, τι θα το απαντούσατε? Κάνει ό,τι θέλει, αλλά χάνει. Χάνει. Τι διότι ακριβώς κάνει? Αν η νηστεία είναι υπακοή σε κανόνα, καλά κάνει και δεν νηστεύει. Αν η νηστεία είναι ευκαιρία να περάσεις αυτό που είπατε προηγουμένως, στο πνευματικό, στο βαθύτερο, στον άλλο είδους εορτασμό, σε αυτή τη διάσταση του φωτός, της χαράς και της ζωής, όπως υπενείχνει στην αρχή, τότε αυτό ζημιώνει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ θα τον υποψίαζα ότι κοίταξε, νήστεψε λιγάκι. Αλλά όχι, άλλο η δίαιτα και άλλο η νηστεία. Διότι θα μπορούσε να τρώει νηστίσιμα φαγητά και να μην νηστεύει. Σήμερα έχουμε όλα τα είδη, είτε στην ποσότητα είτε στην ποιότητα. Τα καταναλύσκουμε, τηρούμε τον κανόνα, αλλά δεν νηστεύουμε. Το μυστικό είναι να στερηθείς, να μπεις λίγο μέσα στην έννοια της θυσίας. Και αυτή τη φοβάμαι έτσι που το είπα. Αλλά εγώ το λέω πολύ γλυκά. Δεν ξέρω πώς ακούγεται. Η θυσία είναι ένα απίθανο πράγμα. Κάθε τι μεγάλο. Υπάρχει βέβαια και η μικρή θυσία, υπάρχει μια μεγάλη θυσία. Ό,τι και κανείς στη δίαιτά του μπορεί να το θεωρήσει αυτό μικρή θυσία. Ό,τι μπορεί να κάνει. Ναι. Αλλά μπορεί να το κάνει πολύ πνευματικά την νηστεία. Εγώ τώρα είχα πάει πριν από. Το κάνω κάθε χρόνο σχεδόν. Στη Μεγάλη Σαρακοστή, στην έρημο της Ιουδαίας, που είναι το μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Πήγα λίγο για να στεγνώσω από υλικότητα, από μέρημνες, να ησυχάσουν οι λογισμοί μου για να αναπτυχθούν ακοές και οράσεις άλλου τύπου. Αυτές θέλω. Ένας λοιπόν που νηστεύει σωστά, καταλαβαίνει τι λέμε τώρα. Ένας που το κάνει επειδή υπάρχει ο κανόνας και καταπιέζεται, νομίζω δεν ξέρω πόσο ωφελείται. Επειδή πιάσαμε το ζήτημα της πίστης, θα ήθελα κάπως να το συνδέσω με αυτό που συνέβη στη χώρα μας πριν από 1,5 μήνα. Αυτό το φοβερό δυστύχημα στα Τέμπη που στήχησε τη ζωή σε 57 κυρίως νέους ανθρώπους. Εδώ αναρωτιέται κανείς, μάλλον ήταν αρκετοί αυτοί οι οποίοι αναρωτήθηκαν πού μπορεί να ήταν ο Θεός την ημέρα εκείνη. Τι ήταν αυτό το οποίο, γιατί να συνέβη αυτή η φοβερή τραγωδία για τη χώρα, κυρίως για τις οικογένειες των θυμάτων, για τους γονείς αυτούς των παιδιών. Και κανείς αναρωτιέται γιατί να συμβεί μια τέτοια καταστροφή στη χώρα. Άλλο είναι το γιατί να συμβεί, άλλο είναι το πού ήταν ο Θεός, άλλο είναι ο γενικότερος προβληματισμός των ανθρώπων. Εγώ θα σας πω, την ίδια μέρα είχαν πεθάνει στην Ελλάδα 400 άτομα. Κάποιοι αυτοκτόνησαν, κάποιοι από μακροχρόνιες ασθένειες, κάποιοι από ξαφνικούς θανάτους, και εκεί θα μπορούσε να πει, όπως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συμβαίνει αυτό και στη χώρα μας και γενικότερα. Υπάρχουν, ας πούμε, παγκοσμίως περίπου 85 εκατομμύρια θάνατοι το χρόνο. Στην Ελλάδα είναι 145.000. Το ερώτημα το δικό μου είναι γιατί το κάνουμε το ερώτημα τη στιγμή που συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός και δεν το κάνουμε στην ήσυχη στιγμή, στον καλό καιρό. Εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρω αν θα ζω το βράδυ, θα ήθελα να πω πού είναι ο Θεός.
Το ίδιο ερώτημα θα το κάνω τη Μεγάλη Παρασκευή και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όταν έχω τη Σταύρωση του Χριστού, πού είναι ο Θεός? Τη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστός λέει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Και επειδή με προκαλείτε, να πω λιγάκι. Δεν έχω τη σοφή απάντηση, αλλά έχω την άλλη λογική που λέει ο Απόστολος Παύλος και το διαβάζουμε αυτό στην Εκκλησία τη Μεγάλη Παρασκευή, ότι ο λόγος του Σταυρού, ότι εγώ ήρθα να σας κηρύξω σταυρωμένο Θεό, όχι φούσκες, Θεό που πεθαίνει, που θυσιάζεται για μας. Και εκείνη την ώρα και λέει ότι αυτό για το ορθολογιστικό μυαλό, το ελληνικό μυαλό, είναι ανοησία. Πατέρας Θεός. Για το μυαλό το εβραϊκό είναι σκάνδαλο. Δεν μπορεί να το δεχθεί. Για όποιον όμως μπορεί να πιστέψει, είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Το ερώτημα είναι γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχει ο θάνατος. Δεν ξέρω την απάντηση. Εγώ αν ήμουν Θεός δεν θα φτιάχνα τέτοιο κόσμο. Σας το λέω. Και νομίζω ότι δεν τον έφτιαξε έτσι. Αλλά δεν θα επέτρεπα και να καταντήσει έτσι. Παρά τα αυτά, η Ανάσταση είναι μετάβαση από αυτόν τον κόσμο που έχει το πρόβλημα του θανάτου στην όντως ζωή. Εάν πιστεύω ότι ο θάνατος είναι τέλος, τότε δεν μπορώ να δω Θεό. Εάν ο θάνατος είναι πέρασμα σε αιώνια ζωή, άλλου τύπου ζωή, και εγώ δεν έχω ερμηνεία του κόσμου χωρίς Θεό και κατανόηση του κόσμου χωρίς αιωνιότητα. Δεν καταλαβαίνω τι μπορεί, τι αξία έχει τώρα αυτό που κάνουμε εμείς. Αν εγώ πάθω ένα έμφραγμα, τσακ, delete, ξαφανίζεται. Επιστροφή στην ανυπαρξία ο Μητροπολής Μεσογείας. Ναι. Θα του κάνουν και μια κηδεία εδώ πέρα μεγαλόπρεπη. Θα είναι ανύπαρκτος τότε. Εάν όμως δεν είναι ανύπαρκτος, τότε η κηδεία του είναι φοβερό. Μου αρέσει η ερμηνεία σας. Όχι, δεν την έδωσα, δεν ήταν πλήρης. Όχι, αλλά τουλάχιστον η έννοια του περάσματος είναι, νομίζω, πέρασμα. Κάνει νόημα για πολύ και μεγάλο κόσμο. Η Ανάσταση κόσμο, για πολύ είναι κόσμο. Αυτή είναι που πέρασμα. Ερμηνεύει το θάνατο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο δικαιολογημένος πόνος στους γονείς που είπατε. Και να μείνω λίγο σε αυτό. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ξεπεράσει τον πόνο μετά από μια τέτοια τραγωδία? Μόνο με την πίστη, νομίζω. Νομίζω μόνο με την πίστη. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Εγώ δε ως προσωπική εμπειρία πιο έντονα το έζησα αυτό όταν είχε γίνει το ατύχημα στο Γραμματικό και ήμουν ο Μητροπολίτης, ήμουν ο τοποτηρητής. Μιλάτε για το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο. 121 άτομα. Ήρθαν να κάνουν αναγνώριση των πτωμάτων. Την προηγούμενη μέρα είχαν αποχαιρετιστεί μέσα σε στιγμές και σε σκηνές συγκίνησης και εόρτιου αποχαιρετισμού. 14 Αυγούστου. Και έγινε αυτό το γεγονός. Και την άλλη μέρα ήρθαν να αναγνωρίσουν κομμάτια από τους ανθρώπους τους. Και εγώ ήμουν ο δεσπότης, να πάω να παίξω τι ρόλο εκεί. Ζέζησα λοιπόν ένα προσωπικό δράμα τέτοιου τύπου. Και πώς αντλείς δύναμη σε μια τέτοια κατάσταση? Όχι μόνο να κάνω την προσευχή μου και να πω Θεέ μου, παίρνω όλο το βάρος αυτών των ανθρώπων και σου υποβάλλω εγώ το ερώτημα. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι δεσπότης που θα πει οτιδήποτε και θα κάνει οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πω, να εκφράσω την απορία μου. Τον πόνο μου ως πόνο όλων αυτών των ανθρώπων. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Και θέλω να παρηγορήσεις εμένα για να μπορέσω να παρηγορήσω, να ανακουφίσω όποιον θέλει. Όταν έχει κλειστό το μάτι του, να του ρίξω κολύριο, δεν μπορώ. Θα πάει όλο άχρηστο. Εννοείται ότι δεν το κάνεις με την επιβολή, το κάνεις μόνο με μία πρόσκληση σε κάποιον που θέλει να σε ακούσει, που θέλει να... Βεβαίως. Έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, άλλος είναι πιο δεκτικός. Η ψυχή του, το μυστικό δεν είναι να ακούσει το λόγο μας, το μυστικό είναι να ανοίξει η ψυχή ενός ανθρώπου. Οι περισσότεροι έχουμε κλεισμένες ψυχές και κλειδωμένες με λουκέτα. Και δεν μπορούν να ανοιχθούν στη λογική της πίστεως. Αυτή η ζημιά γίνεται στην εποχή μας. Και στερούμαστε αυτό το λυτρωτικό μήνυμα της πίστης. Το είναι άλλο πράγμα. Σε μεταφέρει σε άλλη διάσταση και στη δυσκολία και στη χαρά σου. Δεν ξυπάζεσαι στην επιτυχία και στη χαρά, αλλά έχεις μια γλυκιά ταπείνωση και σεμνότητα. Και δεν απογοητεύεσαι και δεν συντρίβεσαι στη δυστυχία και στο θάνατο. Κάπου υπάρχει ο Θεός. Είναι ζωντανός. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την εποχή μας, την οποία επιτρέψω να την χαρακτηρίσω περίπλοκη. Κυριαρχείται από την τεχνολογία, από τις εφαρμογές της.
τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούν σήμερα περνάνε κάποιες μέρες πλέον στο σπίτι και δουλεύουν, παρά πηγαίνουν στο γραφείο τους ή στις δουλειές τους δεξιά και αριστερά. Την ίδια στιγμή είναι τόσο περίπλοκη αυτή η εποχή που κάποιοι έχουν τα μέσα, κάποιοι μπορούν μέσω της τεχνολογίας να προοδεύουν, να ανοίγουν νέους δρόμους και κάποιοι άλλοι μένουν πίσω. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς αυτή την κατακόρυφη άνοδο της τεχνολογίας την βλέπετε ως μία οδό πρόοδου ή αν είναι ένα μέσο για να αυξηθούν οι ανισότητες στον κόσμο μας. Δεν θέλω να κάνω μια ερμηνεία αυτού του πολύ έτσι απλή και δημόσια, αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ την πρόοδο. Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι η γνώση και η εφαρμογή της γνώσης, που είναι η τεχνολογία, δεν είναι πρόοδος. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε και εγώ και εσείς αξιοποιούμε αυτό το εργαλείο, το οποίο δεν υπήρχε πριν από μερικά χρόνια. Εγώ όταν μεγάλωσα, πρώτη φορά που είδα τηλεόραση, ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελο το 1968, στο Μεξικό, που είχαν στα μαγαζιά κάτι τηλεοράσεις μικρές, ασπρόμαυρες, και πήγαινα να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Και τώρα ξαφνικά έχουμε όλο αυτό. Δεν είναι πρόοδος αυτό και πρέπει να αξιοποιηθεί. Περισσότερο το βλέπω σαν μια ευκαιρία. Αλλά ευκαιρία που θέλει πολύ καλή κριτική για να γίνει πολύ σωστή χρήση. Αυξάνει τις ανισότητες. Αυτή η κοινωνία θα μπορούσε να τις μειώσει τις ανισότητες. Αλλά η κοινωνία όπως ζούμε είναι κοινωνία που αυξάνει τους διχασμούς και τις ανισότητες. Και στην Εκκλησία αυτό σημαίνει. Είναι μια αρρώστια να διαιρούμαστε, να διαφωνούμε. Επειδή δεν ξέρουμε πολλά, επειδή έχουμε πάρα πολλή πληροφορία, επειδή νομίζει ο καθένας ότι είναι κάποιος. Και εμείς αν καθίσουμε λίγο μετά έξω, μπορούμε πολύ εύκολα να διαφωνήσουμε. Και θα μπορούσαμε και εδώ να διαφωνήσουμε. Αλλά δεν το κάνουμε γιατί λίγο ντρεπόμαστε. Παρά τα αυτά... Ή μπορεί να συμφωνούμε, εν πάση περιπτώσει, για κάποιο λόγο. Μακάρι. Να είμαστε μια εξαίρεση. Μακάρι. Όχι. Δεν είναι κακό κάπου να συμφωνήσουμε. Ναι. Ή να βρούμε κάπου... ένα κοινό τόπο, εν πάση περιπτώσει. Δέστε, η διαφωνία είναι καλό πράγμα. Δηλαδή ότι εσείς έχετε μια άλλη θεώρηση, εγώ έχω μια άλλη εμπειρία και θεώρηση. Και πάμε να δούμε, αλλά πρέπει να γίνεται η συζήτηση και ο διάλογος, πάνω στη λογική του ότι εγώ είμαι ανοιχτός να σας ακούσω. Και αυτό σημαίνει σεβασμό. Αν λοιπόν η κοινωνία δεν καλλιεργεί τον σεβασμό του ενός προς τον άλλον, τότε δεν πρόκειται η τεχνολογία να, καταρρύψει τις ανισότητες. Και οι οικονομικές παράμετροι και η τεχνολογία θα τις αυξάνουν και θα υπάρχουν δυστυχώς μεταξύ μας. Η τεχνολογία πώς μπορεί να βοηθήσει την θεολογία? Και πώς μπορεί να βοηθήσει τους πνευματικούς ανθρώπους? Καταρχάς, νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη και πολύ η θεολογία από την τεχνολογία. Σας το λέω έτσι όπως τα ζω. Ναι. Που εγώ είμαι προϊόν ενός τεχνολογικού κόσμου. Εμένα μου αρέσει ο διάλογος με την τεχνολογία. Πρώτο είναι να μην τη φοβηθεί. Μια θεολογία που φοβάται την επιστήμη και τη θεολογία και την τεχνολογία έχει προβλήματα. Άμα νιώθει κομπλεξικά, έχει ένα θησαυρό που δεν τον έχει καταλάβει, με τον οποίο μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία. Μπορεί να την βοηθήσει την τεχνολογία να βγει για το καλό. Εμείς έχουμε ένα ίδρυμα, ας πούμε. Υπάρχει μια νόσος, η νόσος του κινητικού νευρώνα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια άνευ, η οποία είναι απροσδιορίστου αιτιολογίας και αγνώστου αιτιολογίας, η προέλευση της ασθένειας, που καταραίει όλο το κινητικό σύστημα του ανθρώπου. Διατηρεί την αισθητικότητα, αλλά δεν έχει κινητικότητα. Και συνήθως παραμένουν τρεις κινήσεις στην περιοφθαλμική χώρα, οι οποίες βοηθούν τον άνθρωπο να επικοινωνήσει. Ναι. Το να ανοιγοκλείσει τα βλέφαρα, το να σηκώσει τα φρύδια και να μετακινήσει την κόρη. Καμία άλλη κίνηση. Φανταστείτε καμία. Ούτε ο μασητικός μυς λειτουργεί, ούτε ο καταποτικός δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να μουγκρίσει, δεν μπορεί να βγάλει ήχο, τίποτε. Έρχεται λοιπόν η τεχνολογία τώρα τα τελευταία 20 χρόνια και μπορεί με τα μάτια να αξιοποιεί, να ενεργοποιεί ένα πληκτρολόγιο, να γράφει ένα κείμενο, να πατάει ένα κουμπί με τα μάτια από την εστίαση της κόρης και να βγαίνει φωνή. Αυτός επικοινωνεί. Αυτός μπαίνει στο ίντερνετ. Με το ίντερνετ επικοινωνεί με άλλον κόσμο. Ζει λοιπόν κάτι το οποίο δεν θα το ζούσε πριν από 20 χρόνια. Δεν θα μπορούσε. Αυτό δεν είναι καλό? Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Έρχεται λοιπόν τώρα, εγώ θα πω η πίστη, δεν θα πω η θεολογία με την έννοια όπως την έχει κατανοηθεί ο κόσμος, που είναι άλλο πράγμα η θεολογία βέβαια, ότι είναι κάποιες θρησκευτικές απόψεις ιτιολογημένες κάπως, αλλά έρχεται η Εκκλησία ως πίστη και μπορεί αυτό το πράγμα το προσφέρει στην
στην βελτίωση των όρων της ζωής των ανθρώπων. Υπέροχο πράγμα. Ή να αξιοποιήσει την τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία με κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να περάσει ένα μήνυμα, να ξυπνήσει τους ανθρώπους. Όταν όμως έρχεται ο άλλος και εξαρτάται από το κινητό του, εξαρτάται από όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη πολύ από την τεχνολογία η θεολογία. Επειδή πριν από λίγο είπατε εσείς ότι είμαι προϊόν της τεχνολογίας, μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο αυτό το πέρασμα από την φυσική και από τις σπουδές που κάνατε και πώς τελικά περάσατε στο πεδίο της θεολογίας. Να σας πω πώς βρήκατε αυτή τη διασύνδεση, εν πάση περιπτώσει. Γλίστρησα, χωρίς να το καταλάβω πώς. Εγώ αισθάνομαι, και να με συγχωρείτε που το λέω τώρα και δημόσια, ίσως πρέπει να κάνεις πιο σεμνός, αλλά ότι πολύ απείλαυσα αυτό που λέγεται έρευνα και φυσική. Το αγάπησα αυτό το πράγμα. Το πια το ποτήρι όσο πιο στον πάτο, πώς να το πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μ' αρέσει. Και συντηρώ κάπως τη γνώση μου, ελέω ψηφιακής τεχνολογίας και ίντερνετ και τέτοια πράγματα. Για να έχω ένα πανόραμα του πώς προχωράει η γνώση. Παρά τα αυτά θα σας πω λίγο ότι αυτό το οποίο ένιωσα είναι ότι σαν να ήταν ένα ποτήρι που ήθελε κι άλλο να ικανοποιηθεί. Και δεν με γέμιζε τόσο πολύ. Ήθελα το φουλ, όχι το λίγο. Και επειδή είχα την υποψία της Εκκλησίας, όχι στο επίπεδο της θρησκείας, αλλά αυτού που σας περιέγραψα προηγουμένως, είπα να δοκιμάσω λίγο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και την αγαπώ την Εκκλησία πάρα πολύ. Η επιστήμη ίσως με έμαθε να σκέπτομαι. Η Εκκλησία όμως με μαθαίνει να αγαπάω. Με την ευρύτερη, δεν εννοώ να αποκλείσω τον άνθρωπο, να αγαπήσω αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Να το κάνω με όλα μου τα κύτταρα. Να αγαπήσω το χρόνο, τις ευκαιρίες που έχω, τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Δεν μπορεί άλλος να μου το δώσει αυτό. Mm-hmm. Και να μου δώσει μια προοπτική, ας πούμε, η χαρά, το φως και η ζωή που προηγουμένει την Ανάσταση. Δεν έχει σχέση με τη χαρά του κόσμου που θα γιορτάσει το Πάσχα τώρα, με τα μπαμπούμ και με όλα αυτά. Είναι η αιώνια διάσταση της χαράς. Είμαι δύσκολος έτσι που το λέω. Καθόλου. Αλλά ο καθένας νομίζω ότι ερμηνεύει λίγο διαφορετικά. Όχι, δεν θέλω να με παρερμηνεύσουν. Όχι, όχι. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά νομίζω ότι για τον καθένα έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Είναι μεγάλο πράγμα να σπάσεις τα όρια του χρόνου. Πάπα, αυτό είναι η αιωνιότητα. Τα όρια του ανθρώπου, αυτό είναι ο Θεός. Τα όρια είναι σαν να ζεις σε έναν χώρο που να σου χρειάζεται κάποια άλλη διάσταση. Δεν ξέρω, εσείς είστε από θετικές επιστήμες, είχατε πει... Από τις αρνητικές, όπως αρίσκομαι να λέω, από τις πολιτικές επιστήμες. Υπάρχει αυτό το οποίο είναι... Στην παραστατική γεωμετρία έχεις ένα σχήμα επίπεδο, βάζεις κάποια γυαλιά και το βλέπεις στο χώρο αυτό. Και λες, τι είναι αυτό το πράγμα, ήτανε. Η αίσθηση αυτή είναι με τα μάτια της πίστης, το επίπεδο χαρακτήρα της ζωής των αισθήσεων και της λογικής, της δίνεις μια ακόμη διάσταση και αποκτά χώρο. Μάλιστα. Δεν έχω άλλο καλύτερο παράδειγμα. Όχι, η αλληγορία νομίζω ότι είναι εύστοχη. Τουλάχιστον εγώ μπορώ να την μορφοποιήσω κάπως στο μυαλό μου, έτσι όπως τα εξηγείτε. Εσείς είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδας από το 1998. Σε αυτή την επιτροπή τι ζητήματα συνήθως έχετε κληθεί να επεξεργαστείτε? Υπάρχουν ποικίλα. Σήμερα η βιοηθική αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα. Βέβαια υπάρχει η λεγόμενη κοσμική, ας το πω, βιοηθική, που έχει να κάνει με τα δικαιώματα, είναι περισσότερο και νομικού χαρακτήρα, για πώς θα συντηρηθούν οι κοινωνίες με βάση τις νέες ανακαλύψεις στον ιατροβιολογικό χώρο. Η Εκκλησία κυρίως έχει μια βιοηθική που θέλει να κρατήσει τον άνθρωπο ως αξία, που σημαίνει ότι δεν είναι ένα βιολογικό «ον» με αρχή απροσδιόριστη και τέλος οριστικό, που θα ζήσει λίγα ή πολλά χρόνια με άγνωστους όρους. Αλλά έχει μια, αυτό που λέμε, ψυχή. Είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Έχει προβάλλεται στη θεϊκή πραγματικότητα. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Άρα αυτό το οποίο μια τέτοια επιτροπή θα ήθελε να διατηρήσει είναι μέσα από όλες αυτές, κυρίως τις εφαρμογές της ιατροβιολογικής τεχνολογίας, να μπορέσει ο άνθρωπος να κρατήσει την αξία του. Αυτήν την θεϊκότητα, μπορώ να πω, που έχει μέσα του. Τα θέματα τώρα τα οποία εμείς ασχοληθήκαμε ήταν οι μεταμοσχεύσεις,
δωρεά των οργάνων. Ήταν η προσφορά αίματος, γενικά ιστών και οργάνων. Ήταν τα θέματα της ευθανασίας, είναι τα θέματα των αναπαραγωγικών τεχνικών. Ήταν θέματα της κλωνοποίησης, γενικά της γενετικής ηθικής, αν μπορώ να πω, της νευροηθικής, της άνοιας. Θέμα το οποίο συζητούμε τώρα στον κορονοϊό. Είχαμε ένα σωρό θέματα που έπρεπε να συζητήσουμε. Και ήταν η μόνη επιτροπή, ίσως στο πρώτο διάστημα, που λειτουργούσε στην πατρίδα μας. Μετά έγινε η Επιτροπή της Βιοηθικής και η Εθνική της Τεχνοηθικής. Επειδή θίξατε το θέμα της ευθανασίας και σε αρκετές χώρες του κόσμου, εξ όσων γνωρίζω, πλέον έχει επιτραπεί η ευθανασία. Και εδώ θα έρθει πιθανόν σιγά-σιγά. Αυτό είναι, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, ακούω και το είδηση, να το πω έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν είναι καμία καταπληκτική είδηση. Και περνάει μια αντίληψη γενικότερης ηθικής σε όλο τον κόσμο, η οποία έρχεται από εκδυσμών προς Ανατολά συνήθως, αλλά επικρατεί. Βέβαια, αρχίζουν να δημιουργούνται και εδώ μεγάλες διαφορές και διαφωνίες. Αντιλαμβάνομαι τα θεμελιώδη φιλοσοφικά ερωτήματα που συνοδεύουν το ζήτημα αυτό, αλλά θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας. Στην πράξη, εγώ θα σας πω. Η καλύτερη απάντηση είναι να προσφέρει κανείς ποιότητα στη ζωή στον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται εγκαταλελειμμένος, αφημένος στα συμπτώματά του, ξεχασμένος, που θεωρείται ότι δεν μπορεί να προσφέρει τίποτε, μη επιθυμητός ενδεχομένως, και να έρθει μια αγκαλιά και να του φτιάξει την ποιότητα, όχι να τον θεραπεύσει, αλλά να του στηρίξει ολιστικά την ύπαρξή του και να τον κάνει πολύτιμο, έστω και αν δεν μπορεί να προσφέρει πολλά. Επιθυμητό, έστω και αν είναι σε μια κατάσταση στην οποία θέλουμε να αποθήσουμε. Ή να τον κάνει αγαπητό, έστω και αν γκρινιάζει και αν είναι αχάριστος και φέρεται και δεν ξέρει πώς είναι. Και του φτιάχνει την ποιότητα. Η καλύτερη απάντηση είναι αυτή. Τον κάνεις να μην θέλει να φύγει. Ενώ διαφορετικά όταν είναι εγκαταλελειμμένος, θέλει να φύγει. Ναι. Δεν μπορεί. Και φταίμε εμείς γι' αυτό. Τι ωραίο πράγμα λοιπόν να έρθει μια αγκαλιά, και αυτό θα ήταν μια ευθύνη και γενικότερα και της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Αλλά της Εκκλησίας που αντιστέκεται σε όλα αυτά και διαμαρτύρεται, αντί είναι μια διαμαρτυρόμενη και γκρινιάρα Εκκλησία, να έχει δημιουργικές απαντήσεις και να πει ελάτε. Ελάτε τότε που σας αφήνει το σύστημα, γιατί σας βλέπει πολλές φορές σαν οικονομικές παραμέτρους, σαν παραγωγικές μονάδες, να έρθει να σας αγκαλιάσω. Και εγώ σας προσφέρω ό,τι μπορώ. Και αυτό είναι, και υπάρχει αυτό στις κοινωνίες μας, και είναι πολύ ωραίο πράγμα. Νομίζω ότι με οδηγείτε στην επόμενη ερώτηση, χωρίς όμως να έχουμε θίξει το θέμα της ευθανασίας, για να μιλήσουμε για τη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας στην Γαλιλαία. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την πρωτοβουλία και γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε. Ό,τι είπα προηγουμένως είναι και απάντηση στην ευθανασία, έμεση, είπατε για τα φιλοσοφικά, μπορεί να τα έχουμε, στην πράξη, πρακτική απάντηση. Ναι. Άμα άλλος δεν θέλει να πεθάνει, τον κρατάς. Ναι. Ζει εκεί πέρα, τον φροντίζει. Τι γίνεται όταν ο άλλος θέλει να πεθάνει, όταν ο άλλος νιώθει ότι δεν έχει κανένα λόγο, ότι νιώθει ότι είναι ανήμπορος, ότι η αρρώστια που τον έχει καταβάλει είναι τέτοια που δεν θέλει να δώσει αυτή τη μάχη. Αυτός ο ίδιος, αν ήθελε, θα μπορούσε μόνος του να τερματίσει τη ζωή του. Όχι να υποχρέωσει εμάς που είμαστε ταγμένοι να τον βοηθήσουμε στη ζωή να τον τελειώσουμε. Όχι, αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να τον βοηθήσουμε, να του πούμε είμαστε εδώ. Εμείς το ζούμε αυτό το πράγμα, επίδυνται για τη Γαλιλαία. Μα αυτός είναι ο σκοπός της Γαλιλαίας, μιας Γαλιλαίας. Δεν είναι να προβληθεί ως έργο της Εκκλησίας. Όχι. Είναι να έχει αλήθεια μέσα και να πιάσει έναν άνθρωπο και να έχει εμπειρία. Εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε, δηλαδή δόξα τω Θεώ, όχι που υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν τα προβλήματα, που μας ήρθε αυτή η σκέψη και με μια ολόκληρη ομάδα προσπαθούμε ακριβώς να δώσουμε αυτή την εν της πράγμαση απάντηση. Όταν, ας πούμε, έρθει ένας με προσδόκιμο επιβίωσης 2 μηνών και ζήσει 3 χρόνια και ζήσει διαφορετικά, τότε γιατί να μπω εγώ στη λογική της ευθανασίας και να του πω ότι θα σε τελειώσω. Είμαι ταγμένος να σε βοηθήσω στη ζωή. Αν μας κοστίζει ο θάνατος, εάν η τραγικότητα του τρόπου, εγώ θα σας έλεγα το δυστύχημα των Τεμπών, δεν πέθαναν αυτοί οι 57 άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι με σύγκρουση, αλλά φεύγανε με άλλον τρόπο. Πάλι δεν θα ήταν τραγικός ο θάνατός τους. Θα ήταν. Θα ήταν. Άλλο η εικόνα και η εντύπωση και άλλο η ουσία. Και εδώ λοιπόν εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό μου ήρθε και εμένα ως απάντηση. Βέβαια εγώ το εγνώριζα λίγο εκ της εμπειρίας μου.
στη ζωή έξω που είχα ζήσει, είχα διαβάσει, μου ήρθε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και σκέφτηκα αυτό το πράγμα. Και βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι οι οποίοι το υλοποίησανε. Δεν είμαστε οι μόνοι. Στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε οι μόνοι. Αλλά η εμπειρία ότι έρχεται ο άλλος με βαριά κατάθλιψη και αποχαιρετά αυτή τη ζωή με χαμόγελο, δεν ανταλλάσσεται με τίποτε. Είναι απάντηση. Και έχετε μάθει κάτι από αυτούς τους ανθρώπους όλα αυτά? Μόνο μαθαίνουμε. Μόνο μαθαίνουμε. Διότι ευτυχώς δεν κάναμε το λάθος να είμαστε οι δάσκαλοι, οι επερώμενοι βοηθούντες. Όχι. Αλλά είμαστε αυτοί οι οποίοι κοινωνούμε και μοιραζόμαστε. Πολύ βασικό στοιχείο. Εάν εγώ έρθει ένας φτωχός, αν πάω σε έναν φτωχό ή σε έναν πονεμένο για να τον βοηθήσω εκ του ασφαλούς, επειδή έχω λεφτά ή επειδή έχω την υγεία μου, δεν πρόκειται ουσιαστικά να τον βοηθήσω. Το δικό σας παράδειγμα έχει βρει μιμητές στην υπόλοιπη Ελλάδα? Δυστυχώς όχι. Με τα πολλές δυσκολίες πέρασε ο νόμος που κάπως προστατεύει όλα αυτά στις 21 Δεκεμβρίου του 2022. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο πράγμα και είμαστε ευγνώμονες και στη Βουλή γενικά που τον ψήφισε. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα... Εγώ κάνω μια προσπάθεια, γιατί θα σας το πω και στα ίσια. Νομίζω ότι αν εμείς φύγουμε, που εγώ 70ρίζω όσο μου πω, είναι φυνσιγενές. Εάν δεν γεννηθούν ένας οργανισμός... Ναι. Για να αν είναι... δεν έχει μια θεσμική διάσταση εννοείται, έτσι, αν δεν όχι, μπορέσει αν να... δεν πολλαπλασιαστεί. Πρέπει να αναπαραχθεί. Mm. Παραδείγματος χάρη, εμείς κάναμε μια προσπάθεια μέσω... Εγώ, ας πούμε, επισκέφθηκα όλες τις πόλεις που έχουν ιατρικές χωρές και πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσηλευτικές σχολές. Παντού. Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννενα, Πάτρα, Ηράκλειο, Αθήνα μπορούν να γίνουν. Με σκοπό αυτό το πράγμα σιγά σιγά κάποιοι φορείς να το κάνουν. Είναι σπουδαίο πράγμα. Ναι. Και... θα βοηθήσει και τους γιατρούς εννοείται. Τους φοιτητές, τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο. Δεν κατάλαβα το ερώτημα. Αν... εννοώ, λέω, θα βοηθήσει. Λέτε ότι πήγατε στις ιατρικές σχολές. Πήγα και μίλησα. Όχι, πήγα. Θα τους βοηθήσει και πρακτικά, θα τους βοηθήσει ίσως και φιλοσοφικά σε κάποια ζητήματα. Πάρα πολύ. Βέβαια, θα σας πω, δεν είναι εύκολο πράγμα. Ένας γιατρός, το μυαλό του είναι να μεγαλουργήσει θεραπεύοντας. Δηλαδή, να πάω εγώ ασθενής και να με φτιάξει καλά και να καμαρώσει ότι με φτιάξε. Δεν είναι εύκολο να πει ότι αυτόν δεν έχω πολλές ελπίδες, ας το αποφύγω, να μην φορτωθώ το τέλος του και απλώς να αντιμετωπίζω τα συμπτώματα, να κάνω συντήρηση. Ναι. Πρέπει να έχει φρόνημα ιεραποστολικό μέσα του. Αλλιώς δεν γίνεται. Με διάθεση θυσίας, προσφοράς, όχι φιλοδοξίες, θέλει τέτοιο πράγμα. Μακάρι να εμπνευστούν και άλλοι να το κάνουν. Mm. Μακάρι. Και θα έπρεπε, για φανταστείτε, στην... εμείς ας πούμε δεν επαρκούμε για όλη την Αττική. Να το κάνει κάποιος, ξέρω εγώ, στα βόρεια προάστια. Ναι. Πιστεύω ότι και η Εκκλησία θα πόσους ανθρώπους περίπου μπορείτε να φιλοξενήσετε? Εμείς στο πρόγραμμα τώρα νομίζω έχουμε 140 τόσους. Ναι. Αλλά δεν είναι σε χώρο αυτή. Πάμε στα σπίτια τους. Έχουμε μια ομάδα από 45 μέλη στη διεπιστημονική ομάδα που είναι γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτής, υπάρχει φυσιοθεραπευτές, έχουμε κάποιους ιερείς. Όλοι ανάλογα να μπορέσουν να βοηθήσουν. Αυτοί είναι μισθοδοτούμενοι οι περισσότεροι. Υπάρχει ένα σώμα 120 οι οποίοι ενεργοποιούνται περίπου εθελοντές. Έχουν εκπαιδευτεί, κάνουμε σεμινάρια εκπαίδευση εθελοντών πριν αναλάβουν το εθελοντικό έργο. Και μια ολόκληρη κοινωνία στην Ανατολική Αττική συμπαρίσταται. Ας πούμε, οικονομικά, εμείς έχουμε πάνω από 6.000 μικρές ή μεγαλύτερες δωρές. Πατάει σε όλη την περιοχή. Δεν είναι δικό μου, δεν μπορώ να καυχηθώ, να καμαρώσω την μπράβο στον Μητροπολίτη. Mm. Είναι όλων μαζί. Και αυτή η συνεργασία με τους Δήμους, με τους κοινωνικούς φορείς, με το λαό, θα βοηθήσουν όλοι. Υπέροχο πράγμα. Και έτσι αυτό γίνεται. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο. Ίσως και αν δει κάποιος αποτέλεσμα να βοηθηθεί ο ίδιος να ενεργοποιηθεί περισσότερο κιόλας. Και αυτό ίσως έχει νόημα να το αναδείξουμε και εμείς. Οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, να δείχνουμε καλά παραδείγματα, ίσως πιο συχνά από όσο κάνουμε. Καλό είναι και καλό ήταν που ψηφίστηκε ο νόμος, όπως σας είπα. Καλό είναι που προβάλλεται από τον. Αλλά πρέπει να βρεθεί ο φορέας που θα φορτωθεί αυτό. Και δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι οι εκκλησιαστικοί φορείς θα μπορούσαν να το κάνουν. Μιλήσαμε αρκετά για αυτά τα ζητήματα, για την ευθυνασία, μιλήσαμε για τη σχέση της τεχνολογίας με την θεολογία και την θρησκεία, μιλήσαμε για την πίστη. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο και για το ζήτημα
της συνύπαρξης. Είπαμε πριν από λίγο πώς η τεχνολογία έχει αλλάξει τον κόσμο μας. Ζούμε και σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η Ελλάδα του 2023 δεν μοιάζει με την Ελλάδα του 1980, πληθυσμιακά τουλάχιστον. Δεν μοιάζει ακόμη περισσότερο ούτε με την Ελλάδα του 1950. Όχι, δεν μοιάζει με την Ελλάδα του 2010. Και του 2010, ακριβώς. Έχετε δίκιο. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα σε σχέση με την συνύπαρξη με άλλους πολιτισμούς. Εσείς καταρχάς πιστεύετε ότι, και επειδή ακριβώς έχετε ζήσει και στην Αμερική, πιστεύετε ότι ο χριστιανισμός και το Ισλάμ μπορούν να συνυπάρξουν? Φυσικά μπορούν να συνυπάρχουν. Και γιατί όχι. Αλλά και δεν έχει να φοβηθεί τίποτε ένας χριστιανισμός αν είναι αυθεντικός. Κανέναν. Όπως θέλει, μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Είναι αρκετοί αυτοί που λένε πάντως ότι όσοι έρχονται στην Ευρώπη και ζουν στην Ευρώπη θα πρέπει να αποδεχθούν τις βασικές αρχές πάνω στην οποία έχει δομηθεί η Ευρώπη, την ανεκτικότητα, τις αξίες τις δυτικές, να το πω έτσι, το δυτικό τρόπο ζωής, το οποίο πολύ συχνά δεν συμβαίνει. Και βλέπουμε κοινωνίες όπως τη Γαλλία, για παράδειγμα, που υπάρχει σύγκρουση. Και όσο και αν η προοδευτική διανόηση θέλει να βοηθήσει την ενσωμάτωση πολλών από το Ισλάμ στην Ευρώπη, αυτό δεν είναι εύκολο. Εγώ συμφωνώ. Νομίζω ότι πολύ δύσκολο το Ισλάμ, τέτοια κουλτούρα που κουβαλάει, μπορεί να προσαρμοστεί. Αλλά είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Αυτοί που φέρανε τους ανθρώπους, που δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για να μετακινηθούν, να αφήσουν τις πατρίδες τους, να έρθουν εδώ για να ψάχνουν. Ποιος το δημιούργησε αυτό το όλο το σκηνικό? Κάποιοι όροι, κάποιες συνθήκες, κάποιες παράμετροι και επιλογές, ίσως των δυτικών. Αλλά ταυτόχρονα το χειρότερο είναι ότι και εμείς, ας το πω, ως χριστιανική κοινωνία και πολιτισμός, δεν τους προσφέρουμε κάτι στους ανθρώπους εναλλακτικά. Και θα το πω αυτό. Ας πούμε, λέγανε, θυμάμαι παλαιότερα, ότι οι Βρυξέλλες το 2040 θα είναι η πρώτη πόλη στην οποία το μουσουλμανικό στοιχείο θα είναι περισσότερο από τους χριστιανούς. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι χριστιανοί θα ήταν λιγότεροι από τους μουσουλμάνους. Το πρόβλημα είναι ότι οι χριστιανοί θα ήταν λιγότερο χριστιανοί, παύλα, αν ήταν και χριστιανοί. Yeah. Αυτό χάνουμε. Χάνουμε την κουλτούρα, χάνοντας την πίστη, γιατί έρχεται ένας με ορμή, ένας άλλος ας το πω πολιτισμός, yeah, που θα το βάλω σε εισαγωγικά, εγώ έτσι το νιώθω, ο οποίος όμως έχει μια είδος πίστη. Και εμφανίζεται μια χριστιανική ιδεολογία που είναι περισσότερο ιδεολόγημα. Και λιγότερο πίστη, λέτε. Βεβαίως, είναι ένα μουσείο και δεν έχει ζωή. Και εδώ έρχεται κάποιος που θα σου πει ότι κινδυνεύει και η αλλίωση του δυτικού τρόπου ζωής μέσα σε ένα βάθος χρόνου. Φυσικά. Εγώ το πιστεύω. Και η αλλίωση του, αλλά ήδη η αλλίωση του δυτικού τρόπου ζωής όπως τον ξέραμε παλαιότερα ή όπως θεμελιώθηκε, που πάλι δεν είχε πολύ καλά θεμέλια, ήδη από τον ίδιο το χριστιανικό κόσμο αλλοιώνεται και ήδη από τον ίδιο καταστρέφεται. Η ελληνική κοινωνία που είναι γεμάτη από ξοκλήση, από έθιμα, οι αργίες μας όλες είναι θρησκευτικές εκτός από την Πρωτομαγιά. Ναι. Όλες. Και οι εθνικές και γίνονται και η εθνική μας γιορτή συμπίπτει με την 25 Μαρτίου και την 28 Οκτωβρίου την κάνανε με την Αγία Σκέπη, την μεταθέσαμε, τα κάναμε. Δεν μπορούμε, τα ονόματά μας. Μέχρι πρότινος είχαν όλοι ονόματα που είχαν Αγίους. Τώρα είναι Σίση, Νάνση, Μπουμπού, Μάκης, ξέρω εγώ, Λάκης. Είναι ένα πράγμα διάφορο. Αρχίζει να φεύγει αυτό το χρώμα. Από μια τοξοκλήση που το προβάλλει ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, το προβάλλει απ' έξω σαν ένα ωραίο γραφικό κλισάκι, ναι, με τρούλους και δεν ξέρω τι. Αυτοί που το φτιάξαν, κάτι εξέφρασαν. Ναι. Και το εσωτερικό είχε δονήσει ζωής. Αυτό είναι θέμα γενιάς, θεωρείτε? Όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από τις παλαιότερες γενιές, τόσο λιγότερο συντηρούμε αυτή τη σχέση με την ορθόδοξη παράδοσή μας. Νομίζω είναι, επειδή είπατε ότι ήμουν λίγο και από τις θετικές επιστήμες, εγώ έχω και λίγο υπέρχουν στα μαθηματικά μερικές συναρτήσεις που έχουν πολλές παραμέτρους. Mm. Είναι πολύ παραμετρικό πρόβλημα. Mm. Δεν είναι εύκολο. Έχει ευθύνη η Εκκλησία. Αλλά και οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι καρπός αυτού του συστήματος. Έρχεται ένα παγκοσμιοποιητικό τσουνάμι. Η Εκκλησία έχει μια άλλη λέξη που λέγεται οικουμενικότητα. Αυτό είναι πολύ γλυκιά λέξη. Η παγκοσμιοποίηση είναι απειλή. Και δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτόν τον οικουμενικό χαρακτήρα, τον τσακωμένοι μεταξύ μας. Ναι. Διαφωνούμε.
λέγανε παλιά ότι πέντε Έλληνες, δέκα γνώμες. Ναι. Ξέρω εγώ, πέντε χριστιανοί Έλληνες είναι 15 γνώμες. Ναι. Δεν είναι αυτό. Κάποιος άλλος θα σου πει η παγκοσμιοποίηση είναι ευκαιρία πάντως, αν φωνάξουμε δυνατά, αν υποστηριχτούμε, αν υποστηρίξουμε ένας τον άλλον, αν περιχαρακώσουμε, ας πούμε, το χώρο μας, αν δείξουμε και αναδείξουμε την ταυτότητά μας. Είπατε πριν από λίγο ένα πολύ ωραίο σχήμα με το Εκκλησάκι, ναι, σε ένα νησί, για παράδειγμα, που είναι μια πολύ ισχυρή εικόνα της Ελλάδας, ένα πολύ ισχυρό brand, να το πω έτσι. Μπορεί να κρατήσουμε αυτή την. Το χώρο μας μέσα σε αυτό το πολύ μεγάλο σύμπαν που λέγεται παγκοσμιοποίηση. Βάλατε μια λέξη με δύο γράμματα. Αν. Υπάρχει, αν θυμάμαι καλά που κάναμε τη γραμματική, ο υποθετικός λόγος δευτέρου είδους, που είναι το αντίθετο της πραγματικότητας. Αν όντως τα κάναμε αυτά, βεβαίως η παγκοσμιοποίηση θα ήταν οικουμενικοποίηση, αγκαλιά. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι έρχεται από αόρατα κέντρα, αθέατα, δεν ξέρεις ποιος είναι. Δεν είναι ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε πίσω είναι κάτι. Ποια είναι τα funds, ποια είναι, ναι, τα δεν ξέρω εγώ τι, από εδώ και από εκεί. Ναι, μήπως τα έχουμε σχηματοποιήσει εμείς με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, μήπως δεν υπάρχει αυτό το κέντρο της παγκοσμιοποίησης. Όλοι οι περισσότεροι το έχουν αναρωτηθεί αν υπάρχει. Αλλά μήπως δεν υπάρχει αυτό το αόρατο κέντρο και με κάποιο τρόπο αυτό που συμβαίνει είναι ότι η συνισταμένη όλων των δυνάμεων οδηγεί και κινεί τα πράγματα σε κάποιο μπορούσε, τρόπο. Αλλά θα σας πω, στο σύμπαν, έτσι όπως είναι, δεν υπάρχει κέντρο. Το κάθε σημείο είναι το κέντρο. Μάλιστα. Άρα και στην παγκοσμιοποίηση είναι σαν ένα διαστελόμενο σύμπαν, ναι, με μεγάλη ορμή που έρχεται, το οποίο έχει πάρα πολλά κέντρα. Και όντως είναι αθέατα τα κέντρα. Και ουδέτερα. Δεν λες είναι αυτό, θα το ελέγξω. Δεν μπορείς να το δεις. Ναι. Έρχεται όμως, όπως το περιγράφουμε, απλά αυτή όλη η κατάσταση και δεν λειτουργεί ως αγκαλιά. Να πιάσει και τον μουσουλμάνο, ναι, να πιάσει και τον χριστιανό. Αλλά μπαίνουν, δεν είναι και τον ισχυρό, τον ανίσχυρο, τον προηγμένο τεχνολογικά και τον μη προηγμένο τεχνολογικά. Ποιος έχει δημιουργήσει τους φτωχούς και τους πλούσιους? Ένα σύστημα. Ποιος βαθαίνει, σας είπατε εσείς προηγουμένως για την τεχνολογία, ότι μπορεί να βαθαίνει την απόσταση πλουσίων και πτωχών. Σας λέω τώρα εγώ, αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας είναι το εντελώς αντίθετο. Είναι η αγκαλιά, η ενότητα, η ομόνοια. Δεν ξέρω αν το ζούμε, μπορεί να μην το ζούμε και μάλλον δεν το ζούμε. Αλλά εμένα που μου είπατε γιατί έφυγα από την, ξέρω εγώ, κάπως άλλαξα την πορεία της ζωής μου, για το οποίο είμαι πολύ ευτυχισμένος, σας το λέω, είναι ακριβώς αυτό, με μάγεψε αυτό το πράγμα. Περισσότερο από την πιο ελκυστική και γοητευτική και μαγευτική επιστημονική ανακάλυψη. Ποιο μπορεί να είναι ένα υπέροχο πράγμα, να σε ενθουσιάσει, αλλά έχει ένα τέλος, μετά από λίγο πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό που δίνει, θα έρθω στην αρχή, η πίστη, είναι ένα πράγμα που δεν έχει τέλος. Και έχει αυτό, την απάντηση σε όλο αυτό που λέγεται παγκοσμιοποιητική ισοπαίδωση. Ή την ελευθερία. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, ο κόσμος σήμερα αισθάνεται, η εικόνα που βγαίνει είναι ότι η Εκκλησία είναι μια φυλακή. Είναι συντηρητισμός. Φοβάσαι να κάνεις το ένα, φοβάσαι να κάνεις το άλλο, ναι, ασφάλεια, ψυχολογικά, δεν ξέρω εγώ τι. Μα είναι εντελώς λάθος. Μάλιστα. Και επειδή μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο κλείνουμε αυτή τη συζήτηση, την ξεκινήσαμε με την πίστη, ας το κλείσουμε κάπως έτσι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σήμερα ερχόταν ένα νεαρό παιδί, 18 χρονών, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, και σας ζητούσε να του δώσετε μια συμβολή. Η ζωή του μετά το σχολείο τώρα ξεκινάει. Ξεκινάει μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις που θα δώσει. Ποια είναι τα βασικά εργαλεία τα οποία πρέπει να έχει μαζί του σε αυτό το ταξίδι που ξεκινάει τώρα? Εγώ θα σας πω κάτι που μου ζήτησα εγώ όταν είχα πάει συνεπαρμένος από τις επιτυχίες μου στην αρχή στην Αμερική. Πήγα έτσι στην εκκλησία και εκεί με έπιασε μια γιαγιούλα, η οποία ήταν πολύ απλή και είχα έναν φοβερό διάλογο. Αλλά κατάλαβα ότι ήταν πολύ ζεστή και σοφή. Πολύ πιο σοφή από τους μορφωμένους και πανέξιμους και νομπελίστες καθηγητές μου. Της είπα λοιπόν, γιαγιά, πες μου σε παρακαλώ μια συμβουλή. Εγώ ήρθα εδώ να κάνω τις σπουδές μου. Εγώ, λέει, είμαι απλή γυναίκα. Πες μου μια συμβουλή που δίνεις στον εγγονό σου που τον εξυπηρετείς εδώ πέρα. Μου λέει, θα σου πω, παιδί μου. Θα σας το πω, πως δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις. Πάει, παιδί μου, η εποχή στην οποία τα γράμματα είχαν αξία γιατί ήταν των ολίγων. Σήμερα αυτό που είναι των ολίγων είναι η πίστη. Αν είσαι έξυπνος, είπα εγώ μέσα μου, μαζί με τη γνώση που ήρθες να απολαύσεις αυτό το χώρο που βρίσκεσαι, μη χάσεις την υποψία της πίστεως.
και να πω και κάτι άλλο και θα τελειώσω και εγώ το δικό μου μερίδιο. Υπάρχει μια του Κονφούκιου που το λένε στις επιστήμες. Υπάρχει ένας άξονας προόδου, ας πούμε, στην επιστημονική έρευνα που λέει ότι είναι «Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και μαθαίνω, πράττω και καταλαβαίνω». Εγώ θα σας πω πώς το έχω μέσα μου. Σκέπτομαι και προβληματίζομαι. Ακούω και υποψιάζομαι. Βλέπω και εντυπωσιάζομαι. Πράττω και εμπνέομαι. Πιστεύω και φωτίζομαι. Αυτό θα είχα να πω σε έναν άνθρωπο, αν ήθελε να ακούσει. Και αυτό έχω να πω και εδώ στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, που ήσασταν απόψε μαζί μας. Να ευχηθώ καλή Ανάσταση. Επίσης. Στους τηλεθεατές μας, εσάς προσωπικά και σε όλο τον κόσμο. Και εγώ εύχομαι τέτοια Ανάσταση που έχει πάνω από τα αρνιά, πάνω από τα αυγά, πάνω από τις λαμπάδες, πάνω από τα έθιμα. Υπάρχει τέτοια Ανάσταση και τέτοιος εορτασμός. Και αυτόν εύχομαι. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε μέχρι την ώρα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση.